να καλωσορίσουμε όλο τον κόσμο, τις οικογένειες και τα παιδιά, τα οποία ήταν σπουδαστές της Σχολής Εικαστικών. Για άλλη μια χρονιά έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και σωστή, μεθοδική, όπως γίνεται πάντα στη Σχολή Εικαστικών του Δήμου Καλαμάτας. Μια δουλειά η οποία αποτυπώνεται στα έργα των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα για τη Σχολή Εικαστικών θα είναι τα καλύτερα στο μέλλον. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Λαμπρινίδη και όλους τους συναδέλφους του για αυτό που κάνουν. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και με το καλό από Σεπτέμβρη να είναι πάλι μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Σήμερα εγκαινιάζεται η έκθεση «Μπλε, κίτρινο, κόκκινο». Είναι η καταληκτική έκθεση των σπουδαστών του εικαστικού εργαστηρίου και όπως βλέπετε στο χώρο του, εδώ στη Ναβαρίνου 8, παρουσιάζονται πολλές εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες έργα, τα οποία είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τα έργα που παράγουν οι περίπου 200 μαθητές μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα στην εποχή της κρίσης είχαμε αύξηση και φέτος στους μαθητές μας και αυτό είναι μία ένδειξη της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μας. Η φετινή έκθεση έχει πάρα πολύ ξεχωριστά σημεία, όπως το εργαστήριο χαρακτικής, το εργαστήριο κεραμικής με ταρακού, τη σχολή ελευθέρου σχεδίου που θα δείτε που τα παιδιά προετοιμάζονται για την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, αλλά και τα τμήματα των ενηλίκων, της αγιογραφίας, της κεραμικής και της ζωγραφικής. Θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική χρονιά, μπήκαν πολύ υψηλοί στόχοι, αλλά αποδείξαμε ότι τελικά είναι εφικτή. Θέλω να καλέσω το κοινό της Καλαμάτας να περάσει να δει την έκθεση. Θα είναι ανοιχτή καθημερινά και πρωί και απόγευμα για όλο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πρέπει να καμαρώσουμε αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό που 36 χρόνια τώρα προσφέρει στην Καλαμάτα και έχει περάσει τους 16.000 εγγραφές. 16.000 άνθρωποι, 16.000 παιδιά έχουν περάσει μέσα από το εικαστικό σχολείο και έχουν σπουδάσει εικαστικά. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη πολιτισμική επένδυση.